Χαίρετε κυρίες και κύριοι, για άλλη μια φορά το κοντρόλ προλαβαίνει και δείχνει τους καλεσμένους πριν τους αναγγείλουμε. Απλά λόγια και πάλι κοντά σας μέσα από τη συχνότητα του Top Channel και σήμερα θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Χτες σας ευχαριστούμε για τα πολύ καλά λόγια που μας είπατε για την εκπομπή μας με τον κύριο Αλαβέρα και σήμερα νομίζουμε θα βρείτε ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα τη συγκεκριμένη συζήτηση. Μια και δεν είναι άμεσα πολιτική, έχουμε μαζί μας έναν άνθρωπο επιχειρηματία και στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Μαζί μας λοιπόν είναι ο κύριος Θεόδωρος Μάρκου. Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Κορίνθιος παλιός, όμως τον τελευταίο ειδικά καιρό έχει αποκτήσει και μια έντονη κινητικότητα στο Δήμο Κορινθίων και με την ομάδα ασχολούμενος και με θέματα υποστήριξης της περιοχής μέσα από την θέση που σου έδωσε η Νέα Δημοκρατία και όσον αφορά τη στήριξη των επιχειρήσεων, αλλά και από το καιρό που πολιτεύτηκες με τη δημιουργία ξανά, έχεις έντονη παρουσία στην Κόρινθο. Καταλαβαίνω ότι θα μιλάμε στον Νικό, γιατί γνωριζόμαστε και χρόνια. Θεωρώ ότι όσοι μας βλέπουν, και επειδή εδώ τα λέμε με απλά λόγια, όσοι μας βλέπουν και αρχίσουμε να μιλάμε στους πληθυντικούς μεταξύ μας, ενώ μας βλέπει όλος ο κόσμος, πίνουμε ένα καφέ στον δρόμο και θεωρώ ότι είναι αστεία αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, Θύμιο, είμαι γέννημα θέμα Κορίνθιος, θεωρώ τιμή μου την καταγωγή μου, αγαπάω πάρα πολύ την πόλη μου, παρόλο που μένω στην Αθήνα, στο Μαρούσι συγκεκριμένα και δραστηριοποιούμαι επαγγελματικά στην Αθήνα, αισθάνομαι 100% Κορίνθιος και προσπαθώ να κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για την πόλη μου. Αυτό ήταν και ο λόγος της ενασχόλησής μου με την πολιτική ξανά, μετά από μια απουσία 12 χρόνων. Και η απουσία αυτή δεν είχε να κάνει σχέση με πρόσωπα και πράγματα. Απλά θεωρώ ότι ένας άνθρωπος για να ασχοληθεί με την πολιτική πρέπει να είναι το επιστέγασμα μιας κοινωνικής και επαγγελματικής διαδρομής και όχι το εφαλτήριο. Θεωρώ λοιπόν ότι επειδή έχω πετύχει ένα λιθαράκι επαγγελματικά, θεώρησα καθήκον μου, υποχρέωσή μου προς τον εαυτό μου πάνω απ' όλα να ασχοληθώ με την πολιτική. Μία μεγάλη μου αγάπη είναι η Κόρινθος και η Κορινθία. Ο λόγος που ασχολήθηκα με τη δημιουργία ξανά ήταν γιατί ήθελα να προσφέρω για την πατρίδα μου, την ιδιαίτερη πατρίδα μου, την Κόρινθο. Από εκεί και πέρα, θεωρώντας ότι είναι καλύτερο να υποστηρίξω τη Νέα Δημοκρατία για λόγους που έχουμε αναπτύξει στο παρελθόν μεταξύ μας σε συζητήσεις και συνεντεύξεις, επαναδραστηριοποιήθηκα με τη Νέα Δημοκρατία. Είμαι ειδικό σύμβουλο γραμματέα παραγωγικών τομέων του κόμματος στη Συγκρού, γιατί αναφέρουμε τα κόμματα με βάση τη διεύθυνση στην οποία υπάρχουν. Και δραστηριοποιήθηκα και με την ομάδα της Κορίνθου. Είναι μια μεγάλη μου αγάπη. Θυμάμαι πολύ μικρός, από τότε που κατάλαβα τον εαυτό μου να υποστηρίζω την ομάδα της Κορίνθου και ακολούθησα, αν θέλεις, και μια παράδοση πέρα από το πιστεύω ότι δεν πρέπει να μας ακολουθούν οι οικογενειακές καταβολές. Αλλά ακολούθησα. Σε αυτό επιτρέπεται. Σε αυτό επιτρέπεται. Διαχρονική αγάπη στην Πάρτσα. Θεωρώ ότι με την πολιτική δεν πρέπει να ασχολούνται άτομα τα οποία έχουν κληροδότημα την πολιτική τους στα διαδρομία και θέση. Χωρίς να θέλω να ρίξω ευθύνη σε κανέναν. Ναι. Αν έχεις ένα κληροδότημα, αλλά κατεβαίνεις και βγαίνεις στη δικαιοδοσία του Σταυρού και κλαίγεσαι, τότε πάβει να υπάρχει το κληροδότημα. Αλλά όσον αφορά την ομάδα της Κορίνθου, υπάρχει μια οικογενειακή παράδοση, τόσο από τον πατέρα μου τον Γιάννη τον Μάρκο, όσο και από το θείο μου τον Γιώργο τον Μάρκο. Η Μπάρτσα είναι μεγάλη μου αγάπη. Πρώτα απ' όλα είμαι Κορίνθος οπαδός, ποδοσφαιρικά. Και να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα από την πολιτική σκηνή και μετά σιγά σιγά, μια και θα μπαίνουν σιγά σιγά όλο και περισσότεροι φίλοι στην παρέα μας, θα συζητήσουμε για το τι έγινε στην ΠΑΕ ΠΑΣ Κόρινθος. Θα μου επιτρέψεις να σας διορθώσω, δεν είναι ΠΑΕ, είναι ΠΑΣ Κόρινθος. ΠΑΣ Κόρινθος. ΠΑΕ ήμασταν πέρσι. Να ξεκινήσουμε λοιπόν, η θέση που σου εμπιστεύθηκε η Νέα Δημοκρατία. Εντυπωσιάζει το γεγονός ότι τόσο γρήγορα μπήκε σε μία θέση που κάποιοι άλλοι που είναι πολλά χρόνια στο κόμμα δεν έχουν καταφέρει να πάρουν κάποια πόστα μέσα στο κόμμα. Τι γίνεται τελικά? Η Νέα Δημοκρατία για να αγαπήσει κάποιον πρέπει πρώτα να τον χάσει και να τις ξαναγυρίσει? Έτσι έγινε και με τον Πρωθυπουργό. Κοιτάξτε, είναι σωστό ως επιχείρημα αυτό που θέτεις. Έχει μια λογική, αλλά ξέρεις τι γίνεται. Εγώ δεν έφυγα από τη Νέα Δημοκρατία για να διεκδικήσω την επιστροφή μου μεταξύ βαΐων και κλάδων. Αποχώρησα από την πολιτική γιατί θεώρησα, όπως είπα και πριν, ότι πρέπει να κάνω μια επαγγελματική κοινωνική διαδρομή. Αλλά είχες πάει σε ένα άλλο κόμμα. Στον δρόμο μου φάνηκε, βρέθηκε ο Θάνος ο Τζέμερος. Όπως γνωρίζεις πολύ καλά και από κατεδίας συζητήσεις που έχει με τον Θάνο τον Τζέμερο, γιατί ξέρω ότι μιλάτε, είμαστε προσωπικοί φίλοι. Έτσι. Θεώρησα λοιπόν ότι θα έπρεπε να στρατευτώ μαζί του, γιατί έδειχνε μια άλλη τάση πολιτικής κτλ.
Βλέποντας τη Νέα Δημοκρατία ως κυβέρνηση και τον Αντώνη του Σαμαρά, για μένα ο Αντώνης Σαμαράς ήταν μια ευχάριστη έκπληξη. Και δεν σου κρύβω ότι εγώ ήμουνα όταν ο Αντώνης Σαμαράς ήταν σε άλλο πολιτικό χώρο, ήμουν από τους έντονα πολεμιούς του, εκείνη την περίοδο ήμουν από το ΣΟΝΕΔ. Και βρεθήκαμε αντιμέτωποι πολιτικά. Αλλά βλέπω ότι ως πρωθυπουργός. Κορινθίας. Λοιπόν. Αλλά βλέποντας τη διαδρομή του ως πρωθυπουργού, ήταν μια ευχάριστη έκπληξη. Με εξέπληξε. Γιατί μέσα από συμπληγάδες πέτρες, μέσα από μέτρα που πρέπει να πάρεις, τα οποία θεωρούνται εισαγωγικά και με λέξεις κλισέ αντιλαϊκά, η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται αυτή τη στιγμή μισή μονάδα και αν βρίσκεται πίσω από το ΣΥΡΙΖΑ. Ενώ αν υπήρχε ένας άλλος πρωθυπουργός, είναι ένας πρωθυπουργός που δουλεύει, ένας πρωθυπουργός που είναι 24 ώρες το 24ωρο stand-by. Αυτό σημαίνει επικοινωνιακά ότι πάει καλά. Δεν σημαίνει απαραίτητα αλλού μετριέται μια κυβέρνηση στο τι περνάνε αυτή τη στιγμή ο κόσμος. Και ο κόσμος δεν περνάει καλά. Ο κόσμος δεν περνάει καλά, αλλά αυτό δεν οφείλεται ούτε στη Νέα Δημοκρατία, ούτε στο Σαμαρά, αν μου επιτρέψεις. Υπήρξε ένας πρωθυπουργός. Σε όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις και στη Νέα Δημοκρατία του Αντώνη Σαμαρά. Ξέρεις, μπάθα πως σίγουρα έχω, δεν οφείλεται στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας οφείλονται άλλα δεινά και σε άλλες χώρες. Στα κομμουνιστικά κόμματα άλλων κρατών οφείλονται άλλα δεινά και σε άλλες χώρες. Και αν θέλεις να κάνουμε παράδειγμα, αυτή τη στιγμή για χάρη κάποιου κομμουνιστικού κόμματος οφείλονται αυτά τα δεινά που περνάει αυτή τη στιγμή ο ουκρανικός λαός. Αλλά θεωρώ. Επέτρεψε να σε διορθώσω. Αυτό που βγαίνει προς τα έξω είναι ότι φασιστικές δυνάμεις είναι αυτές τη στιγμή που δέρνουν κόσμο στην Ουκρανία. Δεν θα ήθελα να μιλήσουμε για την Ουκρανία αυτή τη στιγμή, απλά στο ανέφερα ως παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή ο Αντώνης Σαμαράς ανέλαβε να διαχειριστεί μια πολύπλευρη και πολυπίκυλη κρίση, η οποία είναι κρίση οικονομική, είναι κρίση αξιών, είναι κρίση κοινωνική. Έτσι. Οφείλει λοιπόν ο Αντώνης Σαμαράς ως πρωθυπουργός να φέρει εις πέρας αυτά τα προβλήματα. Όσο και αν ο κόσμος υποφέρει, επειδή έγιναν όλα τα πράγματα αυτά βία. Θεωρώ μεγάλο λάθος το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και θεωρώ μεγάλο λάθος και το πρώτο μνημόνιο. Εκεί που έχει διαφωνήσει η Νέα Δημοκρατία και ο Αντώνης Σαμαράς. Το δεύτερο και το τρίτο μνημόνιο όμως έχουν ακόμα πιο σκληρούς όρους. Θύμιο μου, ήταν εξ ανάγκης. Είναι συμπληρωματικά. Ήταν εξ ανάγκης. Δεν καταργούν το πρώτο μνημόνιο, το δεύτερο και το τρίτο. Ήταν εξ ανάγκης. Αν η χώρα δεν είχε μπει στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σε μία νύχτα από το Καστελόριζο, όπως μας έβαλε ο Γιώργος Παπανδρέου, αν δεν είχαμε μπει στο πρώτο μνημόνιο έτσι θελικά, θεωρώ ότι τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή. Μια Ελλάδα όμως τότε που δανειζόταν με 7 και 8%. Μην πούμε. Δεν είμαστε, αν θέλεις, ειδικοί να αναλύσουμε τέτοια πράγματα και θα μπούμε σε μία ατέρμονη συζήτηση και δεν θα καταλήξουμε πουθενά. Θεωρώ όμως ότι και η Νέα Δημοκρατία, ως κυρίως μοχλός της κυβερνητικής πολιτικής, και ο Αντώνης Σαμαράς διαχειρίζονται τα πράγματα με γνώμονα και στόχο έναν, την ανάπτυξη. Δεν ξέρουμε πότε. Δεν βλέπουμε πάντως ανάπτυξη αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε επιχειρήσεις οικογενειακές να κλείνουν. Ειδικά εσείς που είστε παλιός Κορίνθιος, βλέπετε πολλές από τις παλιές οικογενειακές επιχειρήσεις να έχουν κλείσει, μην αντέχοντας την οικονομική κρίση. Βλέπουμε τους εργαζόμενους να παίρνουν πολύ λιγότερα χρήματα και άρα πώς να στηρίξουν και την αγορά, αλλά δεν βλέπουμε κάτι να πηγαίνει προς το καλύτερο. Κοίταξε να δεις. Το πρωτογενές πλεόνασμα μας ενδιαφέρει. Δεν είναι μόνο. Μην σταθούμε σε δημοσιονομικά απλά μεγέθη. Πρέπει να σταθούμε στην προσπάθεια που γίνεται. Δεν θα πω ότι κληρονόμησε η Νέα Δημοκρατία, ότι ο Αντώνης Σαμαράς προσπαθεί να κάνει κτλ. Απλά υπάρχει μία κατάσταση η οποία αυτή τη στιγμή δεν είναι καλή. Έχουν γίνει όλα βία. Ακόμα και κάποιος που διαφωνεί με αυτά τα προνόμια που υπάρχουν στο δημόσιο τομέα, για τους δημοσίους υπαλλήλους, δεν μπορεί να αμφισβητήσει το γεγονός ότι στους ανθρώπους αυτούς συρρυκνώθηκε κατά πολύ το εισόδημά τους με αποτέλεσμα να υπάρχει πρόβλημα στην πραγματική οικονομία. Έτσι. Λοιπόν, δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς αυτό. Απλά θεωρώ, και είναι προσωπική μου εκτίμηση και όχι λόγω της κομματικής μου ιδιότητας, ότι η Νέα Δημοκρατία καταβάλει μια σοβαρή προσπάθεια σε σωστή κατεύθυνση, αν θέλεις, γιατί δεν μόνο η προσπάθεια, είναι και σε ποια κατεύθυνση κινείσαι και θέλω να πιστεύω, όντας αισιόδοξο από τη φύση μου, αλλά και λόγω των δρόμενων που βλέπω, ότι η κυβέρνηση αυτή σύντομα θα φέρει καλά αποτελέσματα για τη χώρα. Μακάρι να γίνει αυτό που λες, γιατί εδώ υπάρχουν σοβαρά προβλήματα
γύρω μας και γενικότερα. Ερώτηση, τελικά, ο Αντώνης Σαμάρας είναι μνημονιακός ή αντιμνημονιακός? Κοίταξε, είναι ένα δίλημα το οποίο δεν ξέρω αν είναι πραγματικό ή όχι, μνημονιακός ή αντιμνημονιακός. Όπως ανέφερα πριν, το πρώτο μνημόνιο δεν το ψέφισα. Μην μπούμε σε αυτό το δίλημα. Μου το έχουν θέσει πολλοί φίλοι και κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας το 2012. Εγώ θεωρώ ότι η Ελλάδα δεν είχε ανάγκη το δεύτερο και το τρίτο, το πρώτο μνημόνιο. Το δεύτερο και το τρίτο ήταν στην επακόλουθα του πρώτου. Και αναγκαία κακά. Θεωρώ ότι η Ελλάδα, ξέχωρα από τα μνημόνια, είχε ανάγκη από ένα δικό της εσωτερικό μνημόνιο που δεν χρειάζεται να το επιβάλλει ούτε η Τρόικα ούτε εξωγενείς παράγοντες, αλλά θα έπρεπε να έχει ένα δικό της εσωτερικό μνημόνιο με γνώμονα τις μεταρρυθμίσεις και στόχο την ανοικοδόμηση της χώρας από την αρχή. Αυτό που κάποτε λέγαμε πανίδες του κράτους, εγώ θα έλεγα για πανίδες του κράτους, θα έλεγα για ένα μικρό αλλά ευέλικτο κράτος και με κύριο γνώμονα και στόχο την ανάπτυξη της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Οι Δήμοι μπορούν να βοηθήσουν σε αυτό το κλίμα να βελτιωθεί πιο γρήγορα? Οι Δήμοι. Η τοπική αυτοδιοίκηση, είτε αυτή είναι περιφέρεια, είτε αυτή είναι Δήμοι. Έχω μια προσωπική εκτίμηση για τους Δήμους. Γιατί η τοπική αυτοδιοίκηση. Θεωρώ ότι η τοπική αυτοδιοίκηση, κοινότυπα αυτό που θα πω, θα το ακούσει ιδιαίτερα σε αυτές τις εκλογές πάρα πολλές φορές, άσχετα αν το κάνουν πράξη αυτοί που το λένε. Η τοπική αυτοδιοίκηση είναι ανεξάρτητη. Και χαίρομαι γιατί μετά από πάρα πολλές τετραετίες, σε Δήμους όπως η Κορίνθος δεν υπάρχουν χρήσματα. Είχαμε δει πριν 20 χρόνια για πρώτη φορά να κατεβαίνουν υποψήφιοι δήμαρχοι χωρίς χρήσματα. Και συγγνώμη για αυτό που θα πω. Ένας από αυτούς που ψηφίζουν δημάρχους ήταν και ο θείος μου, ο Γιώργος Ομάρκου. Πήραν πολύ καλό ποσοστό δεδομένου του διπολικού κλίματος που υπήρχε. Σήμερα βλέπουμε τα παραδοσιακά κόμματα και τα μεγάλα κόμματα, με εξαίρεση το ΣΥΡΙΖΑ. Από ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να αποφύγει αυτό το κομματικό νεφέλωμα που το διακατέχει, να κατεβάζει δημάρχους με τη στήριξή του παντού. Βλέπουμε μεγάλη. Είναι και ένα κόμμα που ζητάει όμως να κυβερνήσει. Και πρέπει να δημιουργήσει και νέα στελέχη που θα ζυμωθούν και μέσα από τις εκλογικές διαδικασίες. Θυμίζω σωστό αυτό που λες, αλλά ξέρεις τι δείχνει? Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ λειτουργεί με κομματική επιτηρίδα. Λειτουργεί ως ένα κολέγιο, όχι business, αλλά ένα κολέγιο παραγωγής κομματικών στελεχών. Εμένα αυτό το πράγμα δεν μ' άρεσε. Και δεν μ' άρεσε σε όλα τα κόμματα. Και χαίρομαι που το δικό μου το κόμμα, στο οποίο ανήκω, δεν έχει ακολουθήσει αυτή την πρακτική. Πώς δεν έχει ακολουθήσει? Δεν έχει φτιάξει ΔΑΠ μέσα στα πανεπιστήμια? Δεν θα διαφωνήσω σε αυτό που λέω. Δεν έχει δημιουργηθεί. Η ΟΝΕΔ Κορινθίας δεν έχει βγάλει. Άλλο πολιτικές νεολαίες. Η ΟΝΕΔ γενικότερα δεν είναι. Άλλο πολιτικές νεολαίες και άλλο δημιουργώ κομματικές σχολές με στόχο να επανδρώσω το κυβερνητικό μηχανισμό. Δηλαδή, ο νεολαίος είναι κάποιος που είναι στα 30 του, 31 του και ακόμα παραμένει σε ένα χώρο τέτοιο. Σωστό αυτό που λες, αλλά αυτό απευθύνεται στον κύριο Σακελαρίδη, όχι σε μένα. Γιατί όπως ξέρεις, μπορεί να προέρχομαι από την ΟΝΕΔ, αλλά από τα 25 μου χρόνια είμαι στον ιδιωτικό τομέα και σήμερα στα 42 μου έχω δική μου επιχείρηση. Λοιπόν, αλλά ο κύριο Σακελαρίδη, αν δεν υπήρχε ο ΣΥΡΙΖΑ, συγγνώμη για την έκφραση, τον ήξερε η μάνα του. Ο κ. Σακελαρίδης κατεβαίνει να διεκδικήσει στο Δήμο Αθηναίων. Ποιες περγαμηνίες? Πότε ο κ. Σακελαρίδης, αν λέω σωστά το όνομά του, ασχολήθηκε με τα δημοτικά θέματα της Αθήνας? Δεν ξέρω καν μένει και στην Αθήνα, έτσι. Γιατί υπάρχει στην Αθήνα το εξής ιδιότυπο. Κατεβαίνουν όλοι οι διαδήμαρχοι στο Δήμο Αθηναίων και μένουν στην Κηφισιά, στον Παπάγου, στο Χαλάνδρε κτλ. Στα βόρεια ή στα νότια προάστια. Η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να είναι ανεξάρτητη από κόμματα. Και αυτό η Νέα Δημοκρατία σε Δήμους, όπως το Δήμο Κορινθίων, το πράττει. Δεν δίνει στήριξη σε κανένα. Δεν θα υπάρχει ούτε ανεπίσημη στήριξη? Κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι κομματικός τέλεχος της Νομαρχιακής Κορινθίας. Αυτό θα σας πρότεινα να μιλήσετε με τον φίλο μου, τον κύριο Δημητρόπουλο. Αλλά από ό,τι γνωρίζω, δεν θα υπάρξει επίσημη στήριξη. Το γεγονός όμως. Ανεπίσημη στήριξη δεν είναι ο ερχομός δύο υπουργών στο επιμελητήριο? Θεωρείτε ότι δύο υπουργοί οι οποίοι έχουν θεσμικό ρόλο δεν πρέπει να επισκεφθούν το επιμελητήριο? Θεωρείτε δηλαδή ότι κάποιος υπουργός δεν πρέπει να πάει σε έναν θεσμικό παράγοντα όπως είναι ο πρόεδρος του επιμελητηρίου? Γιατί με προκαλείτε τώρα λίγο, καταλαβαίνω από ότι.
Εγώ σας θέτω ερωτήματα που έχει ο λαός. Ότι τι δουλειά είχαν δύο υπουργοί να πάνε στο επιμελητήριο. Δύο υπουργοί παραγωγικών υπουργείων θεωρώ ότι πρέπει να πάνε σε ένα θεσμικό ρόλο και σε ένα θεσμικό παράγοντα όπως είναι το επιμελητήριο. Ακόμα αλλά και αν ο κύριος Νενόπουλος δεν ήταν, μια και σήμερα μπορούμε να το πούμε και επίσημα, δεν ήταν υποψήφιος δήμαρχος Κορίνθου. Μπορώ να σας διακόψω, σας πω το εξής. Είναι θεσμική η επίσκεψη στο επιμελητήριο δύο υπουργών, αλλά δεν είναι θεσμική η επίσκεψη του Πρωθυπουργού Σιμίτη το 2002 που κατέβαινε να υποστηρίξει τον επίσημο υποψήφιο του ΠΑΣΟΚ. Το θυμάστε αυτό, κύριε Τζαρμέ. Είχε έρθει ο ίδιος Πρωθυπουργός να υποστηρίξει τον υποψήφιο δήμαρχο του ΠΑΣΟΚ στην Κόρινθο. Ποιος ήταν τότε? Ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Σιμίτης. Όχι, ποιος ήταν ο υποψήφιος δήμαρχος? Ο σημερινός δήμαρχος, ο κύριος Πνευματικός. Το θυμάστε, κύριε Τζαρμέ. Το 2002. Την επίσκεψη του κυρίου Σιμίτη και τη βόλτα του στον πεζόδρομο της Κόρινθου. Και στο Δημαρχείο. Και στο Δημαρχείο. Όσον αφορά, επειδή σας διέκοψα κατά τη διάρκεια του ερωτήματος, μπορείτε να το παραλάβετε. Σας ζητώ συγγνώμη. Νομίζω ότι μου απαντήσατε. Παρακαλώ. Άρα δεν το γυρίσαμε στο πληθυντικό όμως τώρα και δεν μου άρεσε. Ναι. Απλώς έχει ενδιαφέρον αυτό, γιατί σιγά σιγά να πατάμε και κάποια θέματα. Παρακαλώ. Κατά πόσο δηλαδή η ύπαρξη δύο υπουργών, ο ερχομός δύο υπουργών έχουν να κάνουν με τον φορέα ή έχουν να κάνει με τη στήριξη του υποψηφίου δημάρχου του κ. Νανόπουλου. Αν ήταν ένας εκλεγμένος από το ΠΑΣΟΚ, μάλλον δεν ήταν υποψήφιος δήμαρχος, θα πηγαίνουν οι δύο υπουργοί στο επιμελητήριο? Θα σας πω να ρωτήσω τους υπουργούς αυτό. Αλλά σας λέω και πάλι, δύο υπουργοί παραγωγικών υπουργείων, έτσι, επισκέπτονται ένα θεσμικό παράγοντα που έχει να κάνει σχέση με την παραγωγικότητα. Πού είναι το μεμπτό? Οι δημοτικές εκλογές πού πιστεύετε ότι θα κριθούν? Για το Δήμο Κορινθίου μιλάμε πάντα, έτσι. Αυτή τη στιγμή, από ό,τι γνωρίζω, και ο κ. Νανόπουλος έχει θέσει υποψηφιότητα. Σήμερα. Σήμερα. Ανακοίνωσε ότι την Κυριακή θα παρουσιαστεί η θέση του συνδυασμού. Ωραία. Δεν μπορώ να είμαι μάντης, ούτε είμαι κάποιος ιδιότυπος γκαλοπίστας που μπορεί να ξέρει τα αποτελέσματα των δημοτικών εκλογών. Θεωρώ ότι από τη μία έχουμε τον Αλέκο τον Πνευματικό, έναν καλό δήμαρχο τις δύο αυτές τετραετίες, έναν άνθρωπο που αξιοποίησε το θεσμικό του ρόλο, εγώ δεν τον αμφισβητώ, παρόλο που ανήκουμε σε διαφορετικούς πολιτικούς χώρους, και από την άλλη έχουμε τον Βασίλη τον Ανόπουλο. Θα μου επιτρέψετε να κάνω μία ερμηνεία δικιά μου για την υποψηφιότητα του Βασίλη τον Ανόπουλο. Είναι ένας άνθρωπος που εγώ τουλάχιστον μαζί του έχω πολλά κοινά. Και ποια είναι αυτά κοινά? Είμαστε άνθρωποι της πραγματικής οικονομίας. Και τι εννοώ όταν λέω πραγματική οικονομία? Σηκωνόμαστε 7.30-8 η ώρα το πρωί να πάμε στα γραφεία μας. Θεωρώ ότι γύρω από το Δήμο Κορινθίων έχει σχηματιστεί μια σιωπηρή πλειοψηφία. Μια πλειοψηφία που δεν ασχολείται με δημόσια έργα. Μια σιωπηρή πλειοψηφία που δεν κάνει άσκοπη κριτική, αλλά περιμένει για να έρθει η ώρα της να συμβάλλει τα μέγιστα για ένα καλύτερο Δήμο. Θεωρώ ότι από όλα αυτά τα χαρακτηριστικά τα οποία σας αναφέρω, τα πληρεί ο Βασίλης Ανανόπουλος. Και προσωπικά το δηλώνω και δημόσια, υποστηρίζω την υποψηφιότητα του Βασίλη του Ανανόπουλου για Δήμαρχος Κορινθίων. Θεωρώ σαν κομματικός στέλεχος είναι σαν Θοδωρής Μάρκου. Ως Θοδωρής Μάρκου. Ως Θοδωρής Μάρκου, ως εκφράζοντας να και εκπροσωπώντας. Και σε κάποιο συνδυασμό, μήπως βγάλουμε και είδηση? Όχι, δεν θα είμαι σε κανέναν συνδυασμό. Για τους λόγους ότι εγώ εργάζομαι και εδώ επαγγελματικά και κατοικώ στην Αθήνα και θεωρώ ότι κάποιος υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος και σε περίπτωση που εκλεγεί και γίνει δημοτικός σύμβουλος, θα πρέπει να είναι στον τόπο του. Εγώ δεν έχω αυτή τη δυνατότητα. Ως εκ τούτου, θα είμαι υποψήφιος με τον συνδυασμό του Βασίλη του Νανόπουλου, αλλά υποστηρίζω την υποψηφιότητα του Βασίλη του Νανόπουλου ως ανθρώπου που είναι της πραγματικής οικονομίας, ως ανθρώπου που είναι πραγματικά εργαζόμενος και ως ανθρώπου που εκφράζει μια σιωπηρή πλειοψηφία στο Δήμο Κορινθίων. Μάλιστα. Παρ' όλα αυτά, σας έχουν δει κοντά στον κύριο Σταματάκη, σας έχουν δει κοντά στη Δημοτική Αρχή και μέσα από την ομάδα. Αλλά και γενικότερα έχουμε δει ότι δεν έχετε, ότι έχετε θετική σχέση με την υπάρχουσα Δημοτική Αρχή. Όπως σας ανέφερα και πριν, δεν θεωρώ ότι ο Αλέκος Πνευματικός είναι κακός δήμαρχος. Το αντίθετο. Γιατί να τον αλλάξουμε με ένα καλό δήμαρχο? Γιατί εκτός του καλού είναι το καλύτερο, κύριε Τζαρμπέ. Μάλιστα. Έτσι. Θεωρώ ότι ο Αλέκος Πνευματικός, ο οποίος τυχαίνει να είναι και προσωπικός μου φίλος, και το γνωρίζετε αυτό,
Και θεωρώ ότι οι εκλογές πρέπει να γίνουν σε ένα πολύ ήπιο πολιτικό κλίμα, το οποίο πιστεύω ότι εκφράζει και τους δύο προπορευόμενους, γιατί υπάρχουν και άλλοι υποψήφοι, αλλά θεωρώ, όπως όλοι μας θεωρούμε, ότι οι δύο επικρατέστεροι είναι ο Βασίλης Ανανόπουλος και ο Καλλιόκος Πνευματικός. Αυτό το ξέρει η κάλπη, βέβαια. Προσωπική μου εκτίμηση. Ναι. Λοιπόν, χωρίς να ξέρω κάτι, αυτό είναι προσωπικό, έστικτο αν θέλετε. Ο Αλέκος Πνευματικός είναι ένα πάρα πολύ καλό παιδί, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει βοηθήσει πάρα πολύ την πόλη, είναι ένας άνθρωπος που έχει βοηθήσει πάρα πολύ την ποδοσφαιρική ομάδα της Κορίνθου και το εκτιμώ αυτό. Ο Βασίλης Ανανόπουλος όμως είναι ένας άνθρωπος που έχει περισσότερα χαρακτηριστικά δικά μου, περισσότερα χαρακτηριστικά δικά μου ταιριάζουν με τον Βασίλη Ανανόπουλο και δεν μιλάω πολιτικά. Εγώ τυχαίνω όταν ήμουν 15-16 χρονών να είχα καθηγητή χημεία στο Βασίλη Ανανόπουλο και το γνωρίζω από τότε. Θεωρώ ότι ο Βασίλης Ανανόπουλος είναι πιο πολύ στα δικά μου χαρακτηριστικά. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τα χαρακτηριστικά που έχει ο Αλέκος Πνευματικός είναι λάθος. Τι θα ζητούσατε από έναν δήμαρχο? Γενική ερώτηση αλλά και στοχευμένη. Έχουμε συγκεκριμένο πλαίσιο. Mm-hmm. Έχουμε την πόλη έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή. Τι θα ζητούσατε τον επόμενο δήμαρχο Κορινθίων? Είτε αυτός είναι ο νυν δήμαρχος, mm-hmm. επανεκλεγεί, είτε είναι ο Βασίλης Ανανόπουλος, είτε είναι ο Γιάννης ο Κιζελής, είτε ο Σωκράτης ο Τόγιας, είτε όποιον φέρει το Κομμουνιστικό Κόμμα, είτε όποιον φέρει η Κίνηση Πολιτών ή όποιον όπως θα ονομαστεί. Εξαιρέσει το Βασίλη τον Ανανόπουλο. Λοιπόν, θα σας πω το εξής. Δεν υπάρχουν συνταγές, δεν υπάρχουν, αν θέλετε, ιεραρχημένες θέσεις κτλ. Θεωρώ, όπως αναφέρατε, είμαι επιχειρηματίας. Ένα χαρακτηριστικό της δραστηριότητάς μου της επαγγελματικής είναι η ρευστότητα. Ζητώ από τον προσωπική μου, συγγνώμη για το ζητώ, που θεωρείται και απαιτητικό, θεωρώ ότι ο Δήμαρχος πρέπει να ανταπεξέρχεται αφενός τα καθημερινά προβλήματα του Δήμου, στο everyday business, αλλά απ' την άλλη θα πρέπει να δημιουργεί και ένα όραμα, όχι τοπικό, αλλά θα πρέπει να δημιουργεί και τις βάσεις για ένα καλύτερο αύριο. Περίπτωση, δηλαδή, εξωστρέφεια. Σαφέστατα. Δηλαδή, θα πρέπει να κοιτάει και αν ο Αγιώργης έχει λάμπες στην πλατεία, αλλά θα πρέπει να κοιτάξει να δώσει και κίνητρα όσο μπορεί στο περιβάλλον που ζούμε για να αυξηθεί η επιχειρηματικότητα. Γιατί όπως είπατε, κλείνουν επιχειρήσεις. Εμείς θα πρέπει να κοιτάξουμε να ανοίξουν επιχειρήσεις. Πρέπει να δώσει κίνητρα για το άνοιγμα νέων επιχειρήσεων. Να κοιτάζει και αν έχει φως. Πώς μπορεί να γίνει αυτό, συγκεκριμένα πράγματα? Κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι υποψηφίος δήμαρχος, είμαι υποψηφίος δημοτικός σύμβουλος, για να σας πω έτσι. Μιλάω τώρα σαν άνθρωπος της επιχειρηματικότητας. Mm-hmm. Τι θα θέλατε να δείτε στην Κόρινθο για να σας έκανε να αποφασίσετε να ανοίξετε την επιχείρησή σας εδώ? Μια πιο όμορφη πόλη. Όσο γενικό και να ακούγεται αυτό, η Κόρινθος έχει ένα πλεονέκτημα, αλλά ταυτόχρονα και ένα μειονέκτημα. Είναι πάρα πολύ κοντά στην Αθήνα. Άρα μπορούν πολλοί άνθρωποι από την Αθήνα να έρθουν εδώ, αλλά και μπορεί να φύγουν και πολλοί Κορίνθοι και να πάνε στην Αθήνα. Και συγγνώμη για αυτό που θα σας πω, αλλά μεγάλη μου λύπη, επειδή μένω και στο Μαρούσι και το Μόλ είναι κοντά στο σπίτι μου, οπότε πηγαίνω στο Μόλ, βλέπω πάρα πολλούς Κορίνθιους. Αυτό με λυπεί. Χαίρομαι που βλέπω τους συμπολίτες μου μετά από καιρό και πίνουμε και ένα καφέ μαζί. Απ' την άλλη, στην αχωδία μου, τα λεφτά των Κορινθίων δεν μένουν στην Κόρινθο. Αυτό είναι πρόβλημα. Αυτό είναι ένα θέμα. Και αυτό, ξέρετε, δεν είναι θέμα του Δήμου. Είναι και θέμα του τι πρέπει να κάνει κάθε Κορινθός επιχειρηματής για να κρατήσει τον κόσμο στην Κόρινθο. Έχουμε ανάγκη τα λεφτά των Κορινθίων να μένουν στην Κορινθία. Έχουμε ανάγκη τα λεφτά των πολιτών και δημοτών της Κορινθού να μένουν στην Κόρινθο. Με τη στήριξη τόσο των τοπικών επιχειρήσεων, αλλά και με τη δημιουργία καινούριων. Και αυτό, αν θέλετε, μην πάμε σοβιετικού τύπου λύσεις, δηλαδή ότι ο Δήμος πρέπει να κάνει κάτι. Ο Δήμος πρέπει να κάνει μια όμορφη πόλη, ένα εξευγενισμένο περιβάλλον, ένα περιβάλλον που να θέλει και τον κάθε επισκέπτη να πιει ένα καφέ στην Κόρινθο, και γιατί όχι, να κάνει και πέντε ψώνια. Η Κόρινθος να γίνει ένα τουριστικό θέρετρο δίπλα στην Αθήνα. Και πρέπει να δημιουργηθούν, παραδείγματος χάρη, δεν έχουμε πολλά ξενοδοχεία στην Κόρινθο. Το γνωρίζετε, έχουμε 2-3. Mm-hmm. Δεν έχουμε εκτός από τα καλάμια. Δεν έχουμε κάποιο πεντάστερο ξενοδοχείο για έναν πιο ακριβό τουρισμό. Σαφέστατα. Αλλά για να προσελκύσεις έναν ακριβό τουρισμό, πρέπει να έχεις και ανάλογες υπηρεσίες. Δηλαδή, δεν μπορεί ξαφνικά η Κόρινθος να γίνει το Σαντιροπέ της Ελλάδος. Δεν γίνεται αυτό.
Το Σετροπέ έχει πεντάστερα, έχει μαρίνες, έχει το ένα, έχει το άλλο. Δηλαδή θυμάμαι όταν ήμουν παιδί πριν 20 χρόνια μιλάγαμε για μαρίνες. Ακόμα δεν έχει γίνει τίποτα. Τώρα μιλάμε για κρουαζερόπλια. Μακάρι να έρθουν. Αλλά για να υποδεχτείς τα κρουαζερόπλια πρέπει να έχεις και μια υποδομή από πίσω. Δεν μπορεί να τα υποδεχτείς με 5 σουβλατζίδικα και 2 καφετέριες. Εδώ μιλάμε για ένα. Όχι, από καφετέριες έχουμε μπόλικες στην Ελλάδα. Ναι, αλλά καταλαβαίνω θέλω να πω. Για ένα high quality υψηλής ποιότητας τουρισμό θα πρέπει να έχεις και υψηλής ποιότητας υποδομή. Και αυτό αυτή τη στιγμή κόσμος δεν το έχει. Χωρίς να θέλω να κατηγορήσω κάποιον. Έχουμε μάθει να έχουμε μια εσωστρέφεια επιχειρηματική. Έχουμε μάθει η επιχειρηματικότητα στην Κόρινθο να εξαρτηθεί στις 15 καφετέρες που έχουμε στον πεζόδρομο. Και να σας πω και κάτι που είναι και το τομέα μου. Εκτός από 2-3 επιχειρήσεις οι οποίοι επιχειρηματίες στην κεφαλή μου, δεν υπάρχουν επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας στην Κόρινθο. Δεν υπάρχουν εταιρείες πληροφορικής, δεν υπάρχουν εταιρείες λογισμικού. Είναι ένα σοβαρό θέμα. Δεν υπάρχουν εταιρείες παροχής υπηρεσιών. Ένας άνθρωπος που έχει τελειώσει, έχει κάνει τα μεταπτυχιακά του, πρέπει σ' όνει και καλά να πάει στην Αθήνα και να ψάξει να βρει ένα καλύτερο μέλλον, αν όχι στο εξωτερικό. Θα σας φέρω ένα προσωπικό παράδειγμα. Θα ήθελα πάρα πολύ, γιατί αγαπάω πάρα πολύ την Κόρινθο, να επιστρέψω στην πόλη μου και να δραστηριοποιηθώ επαγγελματικά. Όμως δεν θα είχα πεδίο ανάπτυξης. Mm-hmm. Θα μπορούσε η Κόρινθος να γίνει ένα ιδιότυπο Silicon Valley της Ελλάδος. Καταλαβαίνετε. Πώς θα μπορούσε να γίνει, συγκεκριμένα πράγματα. Είπα θα μπορούσε. Ναι, τι θα μπορούσε, δηλαδή τι θα δηλαδή, χρειάζεται. Αυτή τη στιγμή, αν μπορούσαμε να προσελκύσουμε επιχειρήσεις οι οποίες δεν είναι απαραίτητο να είναι στην Αθήνα, αλλά με κάποια χαμηλότερη φορολόγηση από δημοτικά τέλη κτλ. Να βρίσκονται στην Κόρινθο και να παράγουν υπηρεσίες όπως παραγωγή λογισμικού, κατασκευή ιστοσελίδων, υπηρεσίες προς επιχειρήσεις. Θα είχαμε αναπτύξει μια αγορά και θα κρατάγαμε παιδιά τα οποία έχουν σπουδάσει είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, Κορίνθια παιδιά, να τα κρατάγαμε εδώ. Και με υψηλό κιόλας και καλά αμοιβόμενα παιδιά. Που άμα μένουν εδώ, ειδικά επειδή αυτά τα παιδιά δουλεύουν και πάρα πολλές ώρες, δεν θα πήγαιναν στην Αθήνα να κάνουν τα ψώνια τους, ήταν και εδώ τα χρήματα, τους αφήναν εδώ. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Άρα μιλάμε ότι πρέπει να υπάρχει μια μεταφορά από τη βιομηχανοποιημένη Κόρινθο σε μια Κορινθία η οποία θα έχει παραγωγή υπηρεσιών. Και θεωρώ ότι ο τομέας. Θα επιτρέψω να σε διορθώσω, αλλά παρακαλώ. Και βιομηχανοποιημένη δεν νομίζω ότι είναι. Ούτε πρώην βιομηχανοποιημένη. Ούτε βιομηχανοποιημένη. Γενικώ αυτή έχεις τη στιγμή δίκιο. Έχει ένα θετικό και ένα αρνητικό η Κόρινθο. Είναι το ίδιο. Δεν έχει ταυτότητα. Άρα υπάρχει δυνατότητα σε κάποιον να τη δώσει μια ταυτότητα και να πει ότι πάμε να κάνουμε αυτό και να χτιστεί αυτό το πράγμα σε βάθος χρόνου. Αυτό πονάμε. Θέλει το χρόνο το αλλάξες. Δεν είναι το θέμα μόνο να έχουμε μακροπρόθεσμα, long term αποτελέσματα. Θέλουμε και short term, βραχυπρόθεσμα. Θεωρώ ότι η Κορινθία έχει ένα πολύ καλό προσωπικό, το οποίο έχει καλές σπουδές, το οποίο πρέπει να, να μείνει εδώ και να παράγει. Αλλά αυτό το προσωπικό, και έχω και φίλους που έχουν και μεταπτυχιακά κτλ. Και κάθονται στην Κόρινθο και μαραζώνουν. Και κάθονται στο σπίτι τους. Επειδή μας ζητάνε και τηλεθεατές μέσα από το Corinthos.gr, να δούμε σε βίντεο την ανακοίνωση του κύριου Νανόπουλου, που καλεί τον κόσμο για τις 9 Μαρτίου στις 6 το απόγευμα στο εργατικό κέντρο να παρακολουθήσει το πρόγραμμα του συνδυασμού. Σας ευχαριστώ που ήρθατε σήμερα εδώ και μου δίνετε την ευκαιρία να απευθυνθώ στους δημότες του Δήμου Κορινθίων. Τους Κορίνθιους και τις Κορίνθιες και να τους καλέσω όλους στην εκδήλωση που οργανώνουμε την Κυριακή στο Εργατικό Κέντρο, Κυριακή 9 Μαρτίου, στις 6 το απόγευμα. Είναι το ξεκίνημα του προεκλογικού αγώνα του συνδυασμού μας για τις δημοτικές εκλογές. Και εκεί καλώ όλους τους δημότες να έρθουν για να ακούσουν την πρότασή μας, για να δουν αυτά που έχουμε σχεδιάσει για την Κόρινθο και το Δήμο που μας αξίζει για τα επόμενα χρόνια. Για ένα Δήμο για όλους, χωρίς άλλες χαμένες ευκαιρίες. Νομίζω ότι η υπόθεση του Δήμου και το μέλλον είναι όλων μας. Δεν είναι υπόθεση δική μου, δεν είναι υπόθεση μόνο των συνεργατών μου. Περιμένω τους δημότες του Δήμου Κορινθίων να είναι παρόντες την Κυριακή το απόγευμα στο εργατικό κέντρο και εκεί θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε όλα τα μεγάλα
προβλήματα και τις λύσεις που αποσχολούν το Δήμο Κορινθίων. Σας ευχαριστώ πολύ. Τέλος. Κύριε Νανόπουλε, είναι η πρώτη έτσι επίσημη ανακοίνωση σχετικά με την υποψηφιότητά σας στο Δήμο Κορινθίων, γεγονός που μέχρι σήμερα τουλάχιστον έχει σχολιαστεί ποικιλοτρόπως. Γιατί καθυστερήσατε? Πολλά σενάρια έχουμε ακούσει, ότι περιμένατε, ζυγίζατε, θέλατε να δείτε αν θα κατευθυνθείτε στο Δήμο, σε περιφέρεια, στις περιφερειακές εκλογές. Τελικά καθυστερήσατε και αν ναι, γιατί? Κύριε Κασιμάτη, τώρα ήρθε η ώρα, η κατάλληλη ώρα για να γίνει η ανακοίνωση του συνδυασμού και της καθόδου μου στις δημοτικές εκλογές. Εγώ πάντοτε ήμουν προσκυλωμένος στο στόχο αυτό, δεν άλλαξα. Είπα όμως πάντοτε ότι οι ανακοινώσεις θα γίνουν στην ώρα τους. Και τώρα ήρθε η κατάλληλη ώρα. Έχουμε μπροστά μας το χρονικό διάστημα για να αναπτύξουμε το προεκλογικό μας σχέδιο και αυτό θα υλοποιηθεί όπως το έχουμε σχεδιάσει. Ο χρόνος είναι και σε συνάρτηση με την έκφραση του θέματος με τα κρουαζιερόπλια. Νιώθετε δικαιωμένος? Είναι και αυτό. Γιατί όπως ξέρετε η αναγγελία των αφήξεων των κρουαζιερόπλιων θα γίνει πριν από τη συνάντησή μας την Κυριακή, το αργότερο την Παρασκευή. Και να το ξέρουν αυτό οι Κορίνθιοι, ότι η συγκεκριμένη αναγγελία, το πότε θα έρθει το πρώτο κρουαζιερόπλιο και θα έρθει πολύ πριν τις εκλογές, θα γίνει πριν από την Παρασκευή. Άρα και αυτό θα είναι πριν την αναγγελία. Δεν περιμένατε ούτε αυτό. Άρα και έρχονται τα πράγματα. Τι ήταν αυτό που είπατε ότι τώρα είναι ο χρόνος? Τι άλλαξε σχέση με πριν από μια εβδομάδα και είμαστε σήμερα εδώ και τα ακούμε αυτά, ενώ τόσο καιρό ακούγαμε τον Δήμαρχο Κορινθίου να ανακοινώνει την υποψηφιότητά σας? Κοιτάξτε, ο δικός μου σχεδιασμός προέβλεπε αυτό που τώρα σήμερα σας ανακοινώνω. Βεβαίως η υποψηφιότητά μου είχε προαναγγελθεί από τον σημερινό Δήμαρχο Κορινθίου πολλές φορές και από άλλες πλευρές. Αν μπορούμε να πούμε κάτι πριν την αναγγελία, περιμένουμε εκεί πάνω που θα στηριχτεί αυτή η υποψηφιότητα. Θα ήθελα να λεχθούν όλα στην κατάλληλη ώρα και στον κατάλληλο χώρο και αυτό νομίζω ότι είναι την Κυριακή το απόγευμα πολύ σύντομα. Θα τα ακούσετε όλα εκεί και νομίζω θα έχετε την ευκαιρία και ερωτήσεις να γίνουν και θα είμαι στη διάθεσή σας και εγώ και οι συνεργάτες μου για να σας απαντήσουμε. Άρα δεν θα έχουμε μία απλή αναγγελία της υποψηφιότητάς σας, θα έχουμε κατά κάποιον τρόπο μία συνέντευξη τύπου από ό,τι καταλαβαίνουμε. Θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση, μια πολύ ενδιαφέρουσα έναρξη του προεκλογικού αγώνα που πιστεύω ότι θα είναι κερδοφόρος. Εξάλλου αυτό άλλωστε είναι και το μήνυμα που παίρνω και από την Κόρινθο αλλά και από την περιφέρεια, από τα χωριά του Δήμου, γιατί μην νομίζετε ότι σήμερα ξεκινάμε. Η προεργασία έχει γίνει και οι επισκέψεις έχουν ολοκληρωθεί, το πρόγραμμα είναι έτοιμο και είμαστε σε θέση να δώσουμε απαντήσεις και λύσεις στα προβλήματα που απασχολούν τους Κορινθίους, τα οποία τα διαμορφώσαμε μαζί τους και οι προτεραιότητες όλες έχουν τεθεί μετά από αρκετά εντεταμένη συζήτηση με τους δημότες. Κάτι το οποίο θα είναι και το χαρακτηριστικό γνώρισμα της πορείας μας στο εξής. Νομίζω ότι έτσι ήταν πιο τίμιο, μια και λέγαμε τόση ώρα για τον κύριο Νανόπουλο, να αφήσουμε και λίγο τον κύριο Νανόπουλο να μιλήσει για τον εαυτό του. Πώς ακούσατε την εξαγγελία του κύριου Νανόπουλου? Κοιτάξτε, αυτό που ανέφερε ως μότο σύνθημα, αν θέλετε, το ένας Δήμος για όλους, είναι μια πραγματικότητα. Πρέπει να είναι ένας... Και χτυπάει και ο κύριος Γκεζερλής, ότι παρέα και παράγκα. Εγώ δεν θα μιλήσω ούτε για παράγκες ούτε για παρέες. Και για να είμαι ειλικρινής, όπως σας ανέφερα, ο Λέκος Πνευματικός είναι φίλος μου. Θεωρώ ότι ήταν και είναι καλός δήμαρχος. Θεωρώ όμως ότι η πόλη έχει ανάγκη από μια άλλη κουλτούρα, μια άλλη φιλοσοφία. Ο Βασίλης Ανανόπουλος είναι ένας άνθρωπος της αγοράς, ένας άνθρωπος πραγματικής οικονομίας, χωρίς αυτά που να λέω να έρχονται σε αντιδιαστολή με τον Λέκο Πνευματικό, έτσι, προς Θεού. Θεωρώ ότι είναι ένας άνθρωπος όπως όλοι μας, όπως εγώ, 7.30-8 το πρωί σηκωνόμαστε να πάμε τις δουλειές μας, καταλαβαίνουμε τι σημαίνει πραγματική οικονομία και πραγματικός μόχθος. Έχει ανάγκη Κόρινθος από ανθρώπους σαν τον Βασίλη τον Ανόπουλο, μάλλον όχι Κόρινθος, ο Δήμος Κορινθίων, και πρέπει να είναι ακριβώς ένας Δήμος για όλους, χωρίς αποκλεισμούς, χωρίς διακρίσεις, χωρίς τίποτα. Αυτό πόσο εύκολο είναι να δημιουργηθεί και πόσο αναγκαίο να δημιουργηθεί ένας Δήμος χωρίς διακρίσεις, χωρίς πιο
κοντά σε όλους τους πολίτες. Είναι εύκολη τη δεύτερη. Θεωρείτε ότι δεν είναι προσιτός ο Δήμος επί της εποχής του κυρίου Πνευματικού? Όχι, δεν εννοώ κάτι τέτοιο. Το θεωρώ σε καμία των περιπτώσεων. Εγώ θεωρώ ότι... Δεν θεωρώ ότι ο Αλέκος Πνευματικός έχει κάνει αποκλήσεις ή έχει παραμερίσει κόσμο, σε καμία των περιπτώσεων. Εγώ θεωρώ ότι, όπως ανέφερα πριν, υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά τα οποία έχουν και μάστερ και τα λοιπά, τα οποία είναι άνεργα. Ο Βασίλης Ιωαννόπουλος έχει ένα χαρακτηριστικό. Είναι ένας άνθρωπος ελεύθερης αγοράς. Μπορεί να καταλάβει τα ερεθίσματα που υπάρχουν, έτσι ώστε να διαμορφώσει τις προοπτικές για να υπάρξουν νέου τύπου επιχειρήσεις, πέρα από τις παραδοσιακές επιχειρήσεις που αυτή τη στιγμή διαπρέπουν και είναι και πάρα πολλές startups, καινοτόμες κτλ. Στον τομέα των υπηρεσιών, να δημιουργήσει τα κριτήρια και τα κίνητρα εκείνα για να έρθουν στην Κόρινθο, έτσι ώστε παιδιά τα οποία έχουν πτυχία, παιδιά τα οποία αν είσαι σε άλλη περιοχή θα μεσουρανούσαν, να δουν και εδώ το φως του ήλιου. Μάλιστα. Καταλαβαίνουμε τι λέτε. Δηλαδή το βασικό είναι τα μυαλά αυτά που φεύγουν είτε για το εξωτερικό είτε για την Αθήνα να μείνουν περισσότερο στην Κόρινθο και να αρχίσουμε να ανεβεί και το επίπεδο της πόλης γενικότερα. Σωστά, αλλά δυστυχώς τα παιδιά αυτά δεν φεύγουν ούτε για την Αθήνα ούτε για το εξωτερικό. Τα περισσότερα μένουν εδώ και μαραζώνουν. Ακόμα χειρότερο αυτό. Και είναι χειρότερο αυτό. Συνεχίζουμε. Να αλλάξουμε θέμα από τα δημοτικά και να πάμε στην ομάδα. Παρακαλώ. Ομάδα που... Από τη δική σου ενασχόληση με τον τομέα της διαφήμισης κατά κάποιον τρόπο είσαι, να μην εξηγήσουμε ακριβώς, εκτός αν τελικά... Θα είναι κουκουραστικό. Ας πούμε στον τομέα της διαφήμισης, βασικά στον τομέα του να δώσεις πληροφορίες, πώς μπορεί να πάει κάποιος να μιλήσει με το κατάλληλο άτομα. Σωστά. Αυτή την πορεία σου στην καριέρα σου την αξιοποίησες για το καλό της ομάδας. Σε μια πολύ δύσκολη εποχή για την ομάδα οικονομικά. Μετά από έναν μπεθάνει να φεύγει και εκεί δικαιώθηκες απόλυτα σε κάποιες δηλώσεις που είχαν συζητηθεί και μάλιστα είχες δεχτεί έντονη κριτική για ποιο λόγο βρίζει τον κύριο Μπεθάνη που έδωσε τόσα λεφτά στην ομάδα. Θα μου επιτρέψεις να σας διακόψω, δεν τον έβεσα ποτέ. Είχες πει ότι ό,τι ήταν να δώσει το έχει δώσει, τώρα ήρθε ο καιρός να φύγει. Σωστά. Γιατί έπρεπε να φύγει λοιπόν ο Μπεθάνης? Καταρχάς γυρίζουμε 1,5 χρόνο πίσω. Το γιατί έπρεπε να φύγει ο Μπεθάνης επιβεβαιώθηκε από το γεγονός ότι έφυγε, από τον τρόπο που έφυγε και από το γεγονός, και δεν το λέω αυτό για την φίλη μου, το άτομο που αναφέρω, και ο Μάριος Σταματάκης και ο Γιώργος Φρουναράκης αναλάβανε μια ομάδα το καλοκαίρι με 2 δελτία ποδοσφαιριστών. Και αυτή τη στιγμή η Κόρινθος έχει 25 ποδοσφαιριστές. Και αυτή τη στιγμή η Κόρινθος κάνει μια πάρα πολύ καλή πορεία στη ΓΑΜΑ Εθνική και θα μείνει η κατηγορία, γιατί πέφτουν από τις 16 μισές ομάδες πέφτουν. Και η Κόρινθος όχι μόνο δεν θα κινδυνεύσει, γίνεται μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια και από το Μάριο του Σταματάκη και από όλο το Διοικητικό Συμβούλιο. Η ομάδα κέρδισε την Ερμιόνη που πάει για πρωτάθλημα προχθές με ένα μπάτζετ 3 φορές απάνω από το μπάτζετ της Κόρινθου. Παρ' όλα αυτά, πριν από το νίκη επί της Ερμιόνης, είχε πολλά συνεχόμενα ατυχή αποτελέσματα. Έτυχε. Έτυχε. Δεν μπορεί κανείς. Δεν υπάρχουν στο ποδόσφαιρο σίγουρα αποτελέσματα. Όλοι περιμέναν το πάντα δεύτερο γύρο πάντα. Επέτρεψε μου να σου πω. Κακό δεύτερο γύρο πάντα η ομάδα της Κόρινθου. Ακολουθεί την παράδοση. Εντάξει, αλλά θα σου πω το εξής. Όλοι περιμέναμε ότι ο Ολυμπιακός θα κερδίσει άνω τον Παναθηναϊκό και προς μεγάλη μου χαρά ο Παναθηναϊκός έκανε μια πολύ μεγάλη νίκη. Λοιπόν, η εικόνα αυτή τη στιγμή νίκησε την Ερμιονίδα και έχασε από τη Σαγέικα. Δεν υπάρχει λογική στο ποδόσφαιρο. Αλλά κανείς δεν μπορεί να υποβαθμίσει και να μηδενίσει την προσπάθεια των ανθρώπων του Διοικητικού Συμβουλίου της Κορίνθου. Πήραν μια ομάδα με 2 δελτία, την έχουν με 25, μια ομάδα που δεν χρωστάει, παρόλο τις φήμες που υπήρξαν και βγήκε εγώ προσωπικά και τις διέψευσα, ότι η ομάδα χρώσταγε και το ξενοδοχείο και δεν υφίσταται καμία τέτοια περίπτωση. Έτσι. Η ομάδα βαδίζει σε ένα δρόμο καλό, στόχος είναι και δεν εκφράζω την ομάδα, με βάση αυτά που ξέρω, μέχρι γιατί όπως ξέρεις παραιτήθηκα πρόσφατα από το Διοικητικό Συμβούλιο για επαγγελματικούς λόγους, δεν είχα το χρόνο να ασχοληθώ και ό,τι θέλω να ασχολούμαι θέλω να το κάνω καλά και δεν θα μπορούσα αυτό να το κάνω καλά, οπότε παραιτήθηκα. Η ομάδα έχει στόχο την παραμονή, θα το πετύχει και θέλω να πιστεύω ότι το χρόνο θα πρωταγωνιστεί στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής και θα ανέβει στη Β'. Είχε πάντως ξεκινήσει με πολλά θετικά αποτελέσματα και είχε ανοίξει την όρεξη για πολύ περισσότερα πράγματα. Ξαφνικά έχουμε αλλαγές προπονητή, αλλαγές παιχτών, αποδεσμεύσεις παιχτών, οικονομικά προβλήματα και πάνω που εσύ προσωπικά
έφερες μία χορηγία σοβαρού ποσού, από ό,τι μάθαμε, από ό,τι διέρευσε, κάποια εκατομμύρια ευρώ. Όχι εκατομμύρια. Κάποιες χιλιάδες ευρώ. Οι οποίες ακόμα αυτή η χορηγία δεν έχει ολοκληρωθεί 100%, αλλά βρίσκεται, έχει δομολογηθεί. Δεν την έφερα εγώ, την έφερε το όνομα και το added value, προστιθέμενη αξία που έχει το όνομα της ομάδας. Όπως έχεις δει, μάλλον θα μπει Bet Shop, αλλά αυτή τη στιγμή εγώ δεν ασχολούμαι με αυτό το project. Το έχει αναλάβει η διοίκηση της Κορίνθου και κάποιοι άνθρωποι της διοίκησης της Κορίνθου. Θεωρώ ότι όλα θα πάνε καλά και θα υπάρξει χορηγία. Δεν είμαι ο άνθρωπος που τους έφερε, ήμουν ο άνθρωπος που μεσολάβησε, έτσι, για να μην λογούμε τα γένια μας. Ήταν μια συλλογική προσπάθεια. Πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά και θα ευοδοθεί, γιατί ακόμα δεν έχουμε φτάσει στο τελικό στάδιο. Αλλά μην σταθούμε όμως. Όλες υπήρχαν κάποιες φωτογραφίες που έδειχναν. Ναι, υπήρχαν κάποιες φωτογραφίες. Και σε έδειχναν και σένα μέσα σε αυτή. Ήμουνα κι εγώ. Είναι γεγονός αυτό. Αλλά μην σταθούμε τώρα τι έχει κάνει ο Μάρκου ή οποιοδήποτε. Όχι, μιλάμε τώρα όμως ότι λίγες μέρες πριν μάθαμε ότι παρατήθηκε από την ομάδα. Αυτό και συνοδεύτηκε και μια πολύ παραφιλολογία. Ότι κάποια πράγματα δεν σου αρέσανε μέσα στην ομάδα και γι' αυτό έφυγες. Ότι τσακώθηκες με τον Μάριο το Σταματάκι και γι' αυτό έφυγες. Ακούσαμε πολλά πράγματα. Ο Μάριος Σταματάκης είναι προσωπικός μου φίλος εδώ και πολλά χρόνια. Και πριν έρθω στην εκπομπή σου, δεν σου κρύβω ότι ήμουν στο γραφείο του και πίναμε καφέ. Άρα δεν έχω τσακωθεί με τον Μάριο Σταματάκι. Πρώτον, δεν υπάρχει κάτι που με βρίσκει αντίθετο με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, σε καμία των περιπτώσεων. Οι λόγοι που αποσύρθηκα και παραιτήθηκα από το Διοικητικό Συμβούλιο της ομάδας της Κορίνθου ήταν ότι είχα να κάνω σχέση με το επάγγελμά μου, δαπανούσα πολλή ώρα για τα της Κορίνθου, με αποτέλεσμα να μείνει πίσω η δουλειά μου, πρώτον. Και κατά επέκταση έπρεπε να ασχοληθώ με τη δουλειά μου, γιατί από αυτή ζω. Και με την οικογένειά σου. Και με την οικογένειά μου, γιατί είναι κοινό μυστικό στην Κόρυφη, ο σύζυγός μου είναι έγκυος και τον Ιούνιο γεννάει. Άρα έπρεπε να ασχοληθώ με το παιδί που έρχεται. Δεν ήξερες όμως όταν έδινε στα χέρια και άρχισες να ασχολείσαι με την ομάδα αυτό. Δεν το ήξερα. Άρα αυτό προέκυψε και είναι ευχάριστο γεγονός τουλάχιστον για μένα και για την οικογένειά μου. Λοιπόν, άρα έπρεπε να ασχοληθώ με τη οικογένειά μου. Και αυτό είναι και ο λόγος, ο βασικός, πέρα από το γεγονός ότι μένω και δραστηριοποιούμαι επαγγελματικά στην Αθήνα, που δεν θα είμαι υποψήφιος με τον Βασίλη τον Ανόπουλο. Μάλιστα. Το θέμα του γηπέδου. Mm-hmm. Πολλή συζήτηση έγινε με το θέμα του γηπέδου. Δεν έχω καταλάβει γιατί όμως. Γιατί αυτή τη στιγμή μπήκε ο Δήμος στην ουσία εγγυητής για το αύριο του γηπέδου της Κορίνθου. Δεν το πρότεινε όμως ο Δήμος, το πρότεινε η ομάδα της Κορίνθου. Και υπάρχει λόγος γι' αυτό. Το πρότεινε η ομάδα, όμως στη διοίκηση της ομάδας βρίσκονται σχεδόν αποκλειστικά άνθρωποι του Δημάρχου. Μην μπούμε σε αυτή τη λογική. Μην μπούμε καθόλου σε αυτή τη λογική, γιατί η ομάδα από την πολιτική απέχει. Δεν έχει καμία σχέση η ομάδα με την πολιτική. Στο ίδιο διοικητικό συμβούλιο συμβαδίζαμε τόσο εγώ, όσο και ο Μάριος Σταματάκης, οι οποίοι ανήκουμε σε αντίπαλα δημοτικά στρατόπεδα. Είναι και ο κύριος Φόρτης μέσα. Σαφέστατα. Αλλά η ομάδα της Κορίνθου αφήστε την μακριά από τις δημοτικές εκλογές. Και σας το λέω με το χέρι στην καρδιά. Και με τα θετικά και με τα αρνητικά. Τι εννοείται. Δηλαδή, αν η ομάδα αυτή τη στιγμή έκανε καλύτερη πορεία, δεν θα χρησιμοποιόταν θετικά και για το Μάριο το Σταματάκι που πήρε την τύχη της ομάδας και δεν ξέρουμε, ακούγεται και ο κύριος Φουρναράκης ότι θα ασχοληθεί με την τοπική αυτοδιοίκηση. Και το εύχομαι, δεν είναι γιατί θετικά, το αξίζει. Δεν είναι θετικά αυτά, δεν παίρνεις και το θετικό αντίκτυπο από αυτό. Σαφέστατα. Άρα δεν μπορεί να λέει μόνο τα θετικά και να στα αρνητικά τώρα που έρθαν τα άτυχα αποτελέσματα, μην ακουμπάτε, μην συνδέετε την ομάδα με τα προβλήματα. Εγώ αυτή τη στιγμή μιλάω έξω από την ομάδα, έχω παραιτηθεί όπως γνωρίζεις 2 εβδομάδες στο Διοικητικό Συμβούλιο. Έτσι. Εγώ δεν υπερασπίζομαι κανέναν. Λέω ότι ξεκάθαρα η ομάδα της Κορίνθου και η σημερινή διοίκηση, ανεξάρτητα από ανήκει ο καθένας, δεν έχει καμία σχέση με τη δημοτική αντιπαράθεση. Συμβάδιζα εγώ με το Σταματάκι, το Φόρτη και τον Φιλιππακόπουλο, οι οποίοι είναι και πολύ φίλοι μου, όπως ξέρεις. Έτσι. Από εκεί και πέρα όμως, πρέπει να αποσυνδέσουμε το γεγονός του Σταματάκης, ο Μάριος, είναι δημοτικό σύμβουλο πνευματικό, και με το γεγονός ότι αν η ομάδα πάει καλά θα κερδίσει κάποιους πόντους πνευματικούς, αν δεν πάει καλά η ομάδα θα χάσει κάποιους πόντους πνευματικούς. Όμως είναι πολιτική κίνηση η στήριξη της συγκεκριμένης ομάδας μέσω του γηπέδου. Αυτό ήταν μια πρόταση της ομάδας. Και θα σου πω γιατί έγινε. Γιατί το γήπεδο του συνοικισμού αποτελεί περιουσιακό στοιχείο της ομάδας της Κορίνθου. Και σου μιλάω όχι στη διοίκηση, γιατί δεν ανήκω στη διοίκηση και δεν εκπροσωπώ κανέναν, έτσι. Εκπροσωπώ τον εαυτό μου. Λοιπόν, είναι το μοναδικό περιουσιακό στοιχείο. Οποιοδήποτε του χρωστάει λεφτά η Κορίνθος μπορεί να καταθέσει μια προσφυγή και το λέμε και ανοιχτά, αν και δεν κάνει.
να κάνει έτσι πληρωμής, έτσι, και να πει, παιδιά, τι έχει το περιουσιακό στοιχείο, ένα κασετόφωνο, ένα ποδήλατο, ένα γήπεδο. Σας παίρνουμε το γήπεδο. Πηγαίνοντας στο γήπεδο, στο Δήμο της Κορίνθου, σώζεται το μοναδικό περιουσιακό στοιχείο που έχει η ομάδα της Κορίνθου. Άρα, από οποιονδήποτε προσπαθεί να το διεκδικήσει. Μετά και να η ομάδα, μένει το γήπεδο στις Κορίνθιες. Σαφέστατα. Σαφέστατα. Τώρα είμαστε να χωρίς με αυτό που λες, θα βάζει τη διάλυση η ομάδα, αλλά η ομάδα θα διαλυθεί ποτέ. Δεν θα διαλυθεί ποτέ η ομάδα της Κορίνθου, γιατί έχει διαδρομή, έχει περγαμηνές. Πολλά χρέη. Δεν έχει υπόλοιπα ακόμα προς ποδοσφαιριστές η ομάδα. Τα οποία έχουν δομολογηθεί, όπως γνώρισες. Και έχουν δομολογηθεί όταν το καλοκαίρι. Δεν θα πω ονόματα τώρα, γιατί θα καταστώ επικίνδυνα διαφημιστής και η πολλή διαφήμιση είναι η χειρότερη δυσφήμιση, η καλύτερη δυσφήμιση και το αντίστροφο. Το καλοκαίρι, όπως ανέφερα και πριν, πήραν μια ομάδα κάποιοι άνθρωποι με δύο δελτία, με πολλά χρέη. Η ομάδα κινδύνευε να παίξει το τοπικό. Αντί να παίζει με την Καλαμάτα, θα παίζει με το Πετρί. Και η ομάδα αυτή τη στιγμή βρίσκεται και θα σωθεί η ομάδα και του χρόνου θα πάει από το αθλητισμό και η ομάδα βρίσκεται με 25 παίκτες και όλα τα χρέη ομολογημένα. Και όλο το μπάτζετ να έχει βγει της χρονιάς. Και με χαμηλό μπάτζετ η ομάδα είναι 7η, ενώ η Ερμιόνη έχει κάνει το τετραπλό μπάτζετ και δεν ξέρει αν θα πάρει πρωτάθλημα. Μέχρι τον Κουσό το πήρανε και τους βγήκε φόλα, συγγνώμη για την έκφραση. Δεν περπάτησε. Η ομάδα, εγώ θέλω ως Κορίνθιος παλιός, όπως είπες και εσύ, και με μια προϊστορία η οικογένειά μου στην ομάδα της Κορίνθου και στην πόλη, αφήστε την ομάδα απ' έξω από οποιοδήποτε σκοπιμότητα. Η ομάδα είναι ένα αγαθό και αγνό ιδανικό. Δεν μπορεί ο καθένας να παίζει παιχνίδια στο όνομα της ομάδας της Κορίνθου. Πάντως θα παίξει και αυτό. Τι εννοείς? Από ό,τι φαίνεται. Βλέπουμε ότι μπαίνει στην εκλογική συζήτηση. Και... Εντάξει, ο κόσμος τώρα είσαι δημοσιογράφος, τα ξέρεις καλύτερα από μένα. Ο κόσμος λέει και πολλά. Ο κόσμος δεν έχει τι να κάνει, κάθε πίνει καφέ και λέει γιατί είναι ο Μάρκο, γιατί είναι κόμμα, γιατί το σταματάει και δεν ξέρω εγώ τι. Με λοιπόν... το που σε είδαν, ας πούμε, σαν να μπαίνει στην ομάδα, κατευθείαν είπαν, α, ο Μάρκο θέλει να γίνει δημοτικό σύμβουλο. Όχι, δεν ισχύει κάτι, δεν το ξέρεις πολύ. Όχι, το είπαν, μπορεί να το είπαν. Δεν αντιλέγω εγώ. Καθένας μπορεί να πει ότι θέλει. Δημοκρατία έχουν, καθένας έχει ελεύθερη άποψη. Και τώρα που ο Μάρκο βγήκε από την ομάδα, θέλει να γίνει δημοτικό σύμβουλο. Όχι, δεν έχω κανένα. Ανακοίνωσε ότι δεν θα είσαι δημοτικό σύμβουλο. Τι είπα. Ανακοίνωσε ότι δεν θα είσαι. Δεν θα είμαι δημοτικό σύμβουλο. Και δεν έχει να κάνει. Και βγήκε από την ομάδα. Και βγήκα και από την ομάδα. Άρα αυτά δεν στέκουν. Κοίταξε να δει. Σε μια μικρή τοπική κοινωνία, εγώ δεν λέω ότι αυτά λέγονται. Με την απλή μέθοδο των τριών, είσαι στην ομάδα, θα είσαι υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο. Δεν είσαι στην ομάδα, δεν είσαι υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο, βγαίνουν. Εντάξει, αν το θέσουμε σε μια απλή λογιστική. Είναι συνειρμικά. Αλλά θα σου πω και το εξής. Είμαι φιλόδοξος, είμαι και ματαιόδοξος. Έχουν γίνει αυτά που έπρεπε να γίνουν για να στηριχτεί η ομάδα? Έχουν γίνει λάθη από αυτή τη διοίκηση? Όχι. Δεν έχουν γίνει λάθη ούτε μικρά ούτε θανάσιμα. Η ομάδα θα σταθεί στην κατηγορία και σου είπα το εξής. Την αναλάβανε την ομάδα, εγώ δεν την αναλάβα, εγώ μπήκα τον Οκτώβριο στην ομάδα. Με δύο δελτία να χρωστάει σε όποιον, επιτρέψτε μου την έκφραση, φοράει παπούτσια. Η ομάδα αυτή τη στιγμή στέκεται αξιοσέβαστα. Αυτά βγήκανε με χρήματα της ομάδας ή τελικά κάποιοι βάλανε βαθιά το χέρι στην τσέπη? Και κάποιοι βάλανε βαθιά το χέρι στην τσέπη. Και άτομα που είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο, έτσι. Λοιπόν, και από χορηγίες και τα λοιπά. Δηλαδή, ο Βασίλης ο Παιδάς που στο Διοικητικό Συμβούλιο έχει βάλει τις εμφανίσεις της ομάδας. Δεν φαίνεται, βγήκε η ομάδα. Και εμένα με λυπεί το γεγονός ότι πολλοί κατηγορούν την ομάδα. Ενώ δεν έχουν καταλάβει τι προσπάθειες γίνανε για να είναι αυτοί. Και δεν πάνε καν στο γήπεδο και κάνουν και παράπονο για τα 10 ευρώ. Λοιπόν, και δεν έχουν καταλάβει με τι αγώνες και με τι θυσίες και με τι ξενύχτια και με τι άγχη αυτή η ομάδα στέκεται στη ΓΑΜΑ Εθνική. Πώς έχεις καταλάβει πιο πολύ κόδωνος από οτιδήποτε άλλο. Συμφωνούμε απόλυτα. Να φύγουμε και από την ομάδα. Παρακαλώ. Και να σχολιάσουμε μια και κοντεύουμε να έχουμε μπει στο τελευταίο 20 λεπτό. Γυρνάμε ξανά στα της κεντρικής πολιτικής σκηνής. Τι λέει για σένα το ποτάμι? Ξέρεις, κάθε... Είναι μια νέα δημιουργία ξανά, απευθύνεται στα ίδια άτομα της, του ίντερνετ, της ενημέρωσης, του απέναντι σε όλα αυτά τα κόμματα και παρουσίασε και ο κύριος Θοδωράκης ένα ψηφοδέλτιο με κανέναν πολιτικό.
Κοίταξε, ένα νέο τέτοιο εγχείρημα δεν μπορεί κανείς να το βλέπει με συμπάθεια. Εγώ με βρήκα αντίθετο η δήλωση του Βενιζέλου ότι χαιρετούμε μια εκπομπή που μετασχηματίστηκε σε πολιτικό κόμμα. Εγώ δεν πιστεύω ότι ισχύει κάτι τέτοιο. Εγώ θεωρώ ότι θα πάνε καλά. Υπάρχει ένα κόσμο ακοματικ, ένα κόσμο που θέλει να ασχοληθεί με την πολιτική, ένα κόσμο ψαγμένο που θα πάει στο ποτάμι. Ξέρεις, εμένα ως νέο δημοκράτη με διευκολύνει το ποτάμι. Γιατί αυτός ο κόσμος που θα πάει στο ποτάμι δεν θα ερχόταν ποτέ στη Νέα Δημοκρατία και πιθανόν να πήγαινε στο ΣΥΡΙΖΑ ή στη ΔΗΜΑΡ. Δεν ξέρω εγώ, στο 58. Γιατί δεν μπορεί να φύγουν άνθρωποι που δεν αντέχουν να είναι πλέον στη Νέα Δημοκρατία και βρέθηκε, δεν θα πήγαιναν ποτέ στο ΠΑΣΟΚ, δεν θα πήγαιναν ποτέ στο ΣΥΡΙΖΑ και βρέθηκε ο συγκεκριμένος χώρος που να τους εκπροσωπεί λίγο καλύτερα. Θα σου πω, είναι μια κίνηση ανθρώπων ψαγμένων που ανήκουν σε διαφορετικό target group από αυτό που ανήκει ο ψηφοφόρος ή ο υποψήφιος ψηφοφόρος που προσβλέπει η Νέα Δημοκρατία. Εμείς απευθυνόμαστε παραδοσιακά σε ένα target group ανθρώπων αυτών που λέμε νοικοκυρέων. Εδώ το ποτάμι, όχι δεν είναι νοικοκυρέοι άνθρωποι, απευθύνεται σε ένα target group ανθρώπων ψαγμένων που έχουν και υπαρξιακές αναζητήσεις, τις οποίες προσπαθούν να τις λύσουν μέσα από έναν πολιτικό σχηματισμό. Λοιπόν, εγώ θεωρώ. Όμορφο μου ακούγεται πάντως αυτό. Δεν είπα εγώ το αντίθετο. Εγώ σου είπα ότι το βλέπουμε συμπάθεια. Γιατί η Νέα Δημοκρατία δεν προσπάθησε να κυνηγήσει και αυτόν τον ψηφοφόρο με το να έχει στο πρόγραμμά τη πράγματα που έχει το ποτάμι. Εμείς δεν κυνηγάμε κανέναν. Πρώτον. Δεύτερον, εμείς θέλουμε μέσα από την κυβερνητική μας πολιτική να πιστέψει ο κόσμος ότι κάνουμε κάτι με απότερο σκοπό το καλό της χώρας και να μας ψηφίσει. Το ποτάμι είναι ένα μείγμα που μπορεί να έχει από φιλελεύθερους μέχρι αριστεριστές. Έτσι. Εγώ το βλέπω με συμπάθεια. Χωρίς σκοπιμότητα. Ποτάμι δημιουργεί ξανά. Υπάρχουν διαφοροποιήσεις. Σε τι? Θα σου πω. Ότι από τη μία είναι ο κύριος Τζίμερος και από την άλλη είναι ο κύριος Θεοδωράκης. Όχι. Γιατί. Γιατί κάπως έτσι ξεκίνησε. Ναι, αλλά είναι διαφορετικό το μενταλιτέ. Είναι διαφορετικό το μενταλιτέ. Στη δημιουργία ξανά ο κόσμος που την ψήφισε ήταν όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν άνθρωποι της πραγματικής εργασίας. Κάτι το ανέφερε και το Βασίλη τον Ανόπουλο. Έτσι. Εδώ πέρα στο ποτάμι έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους οι οποίοι είναι επαγγελματίες διανοούμενοι. Μπορεί να πίνουν καφέ όλη τη μέρα, να μιλάνε για τα δρόμενα της χώρας, να πίνουν καφέ και να μην έχουν ένσημο. Είναι διαφορετικό το πράγμα. Εγώ το βλέπω με συμπάθεια, αλλά δεν θεωρώ ότι οι άνθρωποι που είναι στο ποτάμι έχουν στόχους. Έχουν κάποια ωραία φιλοσοφία, κάποια ωραία άποψη. Σεβαστή. Να τη συζητήσουμε στο σαλόνι του σπιτιού μας, πίνοντας ένα ποτό. Αλλά δεν μπορεί αυτό το πράγμα να γίνει κυβερνητικό πρόγραμμα. Μάλιστα. Γιατί η πολιτική είναι ρεαλιστική, είναι πραγματική, είναι κοινική. Σωστά το είπες, ευρωεκλογές. Να είμαστε πολύ πιο υπεύθυνοι με την ψήφο μας από τις εθνικές εκλογές. Γιατί είναι και πολύ πιο απελευθερωμένοι σε ευρωεκλογές ο κόσμος από ότι είναι στη... Γιατί αυτό που ψηφίσουν θα τους κυβερνήσει. Είναι πολύ απλό. Κι όμως είναι πολύ πιο σημαντικό. Αυτό σου λέω και εγώ. Το να στείλουμε σοβαρά άτομα που να πραγματικά, δηλαδή να μην ψηφίσουμε για πλάκα. Γιατί βλέπουμε ότι είναι πολύ πιο ανάλαφρη η ψήφος. Εγώ δεν πιστεύω ότι πουθενά πρέπει να ψηφίζουμε για πλάκα. Έτσι. Αλλά από εκεί και πέρα, οι ευρωεκλογές είναι πιο σημαντικές από τις εθνικές εκλογές. Γιατί στις εθνικές εκλογές δεν θα σας κυβερνήσει κάποιος. Αλλά αυτός που θα σας κυβερνήσει θα πρέπει να συνταχθεί με κάποιες αποφάσεις που βγαίνουν από το Ευρωκοινοβούλιο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτοί που θα ψηφίσουν ευρωεκλογές. Και ναι, θα μπορούσα να κάτσουμε το Σταύρο του Θεοδωράκη στο σπίτι μου ή στο σπίτι να πιούμε ένα ποτό, να συζητήσουμε τα πάντα, να κάνουμε την πλάκα μας, να κάνουμε το χαβαλέ μας και να πούμε και μια υψηλή θεωρία και να συζητήσουμε για βερμπαλισμό κτλ. Αλλά όταν πάει στο Ευρωκοινοβούλιο, δεν μπορεί να μιλήσει για τον βερμπαλισμό. Πρέπει να πάρει αποφάσεις. Ναι. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Μιλήσει για μνημόνια. Δεν βρισκόμαστε ούτε στην πλατεία εξ αρχείων να κάνουμε ψηλή θεωρία, ούτε στην πλατεία Κολονακίου. Η πολιτική είναι πολιτική. Ο Σταύρος Θεοδωράκης μου είναι πάρα πολύ συμπαθής. Είναι πολύ ψαγμένοι οι άνθρωποι που θα πάνε στο ποτάμι, αλλά μέχρι εκεί. Ψαγμένοι. Στην πραγματικότητα, στο διατάφτα, στο τέλος της ημέρας θα γίνει, θα φάμε. Αυτή είναι η άποψή μου για το ποτάμι. Επιθετική θα έλεγα. Όχι, δεν είναι επιθετική, είναι η άποψή μου. Στη λέω σαν να είμαστε off the camera. Το καταλαβαίνεις ότι θα συζητηθεί αυτή η άποψη πάντως από ένα στελέχος της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί βλέπεις κάπου να διαφωνώ με κάτι. Η άποψή μου είναι ότι θα μπορούσαμε το Θεοδωράκη και με τους υποψηφίους ηθοποιούς. Να πιεις καφέ, αλλά όχι να σε κυβερνήσουν. Όχι, καφέ θα μπορούσαμε πιο πολύ.
Ποτό θα έλεγα. Θα μπορούσα να πιο άνετα μαζί τους, αλλά δεν θα μπορούσα να τους ψηφίσω. Σιγά σιγά. Ουκρανία. Τελικά, η χώρα μας. Πώς πρέπει να κινηθεί. Πάντα εμείς σαν Έλληνες, μια και έχουμε βρεθεί πάντα στη θέση των αδικημένων, μια και είμαστε μια μικρή χώρα, βλέπουμε με αγάπη τους δοκιμαζόμενους λαούς. Σε σχέση δηλαδή με άλλους Ευρωπαίους που τα βλέπουν πιο λογιστικά, εμείς έχουμε περισσότερο συνέστημα. Ναι, αυτό είναι ιδίο του ελληνικού λαού, αλλά... Κοίταξε, εγώ πιστεύω ότι εκεί πέρα παίζονται χοντρά παιχνίδια. Παίζεται το παιχνίδι της διείρησης στη Ρωσία στη Δύση και το παιχνίδι κατά πόσο Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να μένουν κυρίαρχος του παιχνιδιού. Δεν ξέρω τι παιχνίδια παίζονται, είμαι πολύ μικρός για να καταλάβω. Το μόνο που ξέρω ότι από τέτοιες εξελίξεις η Ελλάδα πρέπει να κερδοφυλαχτεί για να αποκομίσει κέρδη. Εμένα δεν με ενδιαφέρει την κίνηση στην Ουκρανία. Σαφέστατα, στεναχωριέμαι όταν βλέπω, είδα στις ειδήσεις 500 άτομα πλακώνουν ένα. Αυτό εμένα δεν με βρίσκει σύμφωνο σε καμία περίπτωση. Είμαι κατά της βίας, αλλά από εκεί και πέρα θεωρώ ότι η Ελλάδα πρέπει να κερδοφυλαχτεί για να αποκομίσει ωφέλη. Ταυτόχρονα βλέπουμε ότι εκτός από την Ελλάδα βλέπουμε και Αμερική και Ρωσία να προσπαθούν να μπουν σε αυτό το παιχνίδι. Ο ψυχικός πόλεμος δεν έχει τελειώσει. Έτσι φαίνεται. Έτσι πιστεύω κι εγώ. Άλλο. Υιοθέτηση νέων τεχνολογιών. Τώρα αρχίζω σιγά σιγά και σου... Ναι, το καταλαβαίνω. Σε βλέπω που είσαι στο... Ναι. Υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και στο Δήμο Κορινθίων αλλά και γενικότερα στην Ελλάδα. Συμφωνώ απόλυτα. Είμαστε να κάτω που δεν έχουμε... Πολύ, παρασάγκας. Γιατί. Γιατί. Οι άνθρωποι νέοι που έχετε μπει αυτή τη στιγμή στα κόμματα, στελεχώνετε τα επιτελεία. Ναι. Τι κάνετε. Κοιτάμε να κάνουμε τη δουλειά μας με τον καλύτερο τρόπο, αλλά πρόσεξε να δεις τι γίνεται. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα υπάρχει ένα πρόβλημα. Το δημόσιο δεν είναι μηχανογραφημένο. Δηλαδή, πας στον ΟΑΕΔ, είσαι άνεργος και ταυτόχρονα παίρνεις το επίδομα ανεργίας και ταυτόχρονα έχεις βρει δουλειά στο ΙΚΑ και πληρώνεσαι και από τον εργοδότη σου και από τον ΟΑΕΔ. Είναι ρεαλιστικό αυτό που σου λέει, έχει γίνει. Γιατί δεν υπάρχει μηχανογράφηση. Να είσαι στο ΙΚΑ, να δουλεύεις και να παίρνεις επίδομα από τον ΟΑΕΔ. Πρέπει να μηχανογραφηθεί το ελληνικό δημόσιο. Πρέπει με ένα απλό... Εγώ πιστεύω ότι πολλές κυβερνήσεις προσπάθουσαν να το κάνουν. Και γιατί δεν το... Θα σου πω. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε ένα ενδυόμορφο συνδικαλιστικό κίνημα, σε εισαγωγικά το κίνημα, το οποίο φοβάται ότι σε περίπτωση που μηχανογραφηθεί και δεν θα έχουμε ανάγκη 5 υπαλλήλους να ρίχνουν σφραγίδες και να κοιτάνε τα χαρτιά και πιθανόν αυτοί να πάνε σπίτια τους ή απαξιωθούν επαγγελματικά, δεν αφήνουν το θέμα να κυλήσει. Είχα, λόγω της επαγγελματικής μου ιδιότητας, είχα βρεθεί σε ένα event με τον Δημιώτη. Ο Δημιώτης ήταν σύμβουλος του Παπανδρέου για θέματα τεχνολογίας. Σε 3 μήνες παρετήθηκε γιατί τον αφήνανε συνδικαλιστές να μηχανογραφεί στο δημόσιο. Άλλο δεν μπορούμε να προχωρήσουμε έτσι. Άλλο ερώτημα. Ο κύριος Μάρκο είναι αυτός που έλεγε να απολυθούν μερικοί δημόσιοι υπάλληλοι. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να υπάρχει ασυλία σε κανένα επάγγελμα. Οποιοδήποτε δεν κάνει καλά τη δουλειά του, θα πρέπει να αναζητήσει άλλους επαγγελματικούς ορίζοντες. Σας απάντησα, φαντάζομαι. Πολιτισμός, πόσο χρήσιμος είναι σε καιρό κρίσης και πού μπορούμε να επενδύσουμε στον πολιτισμό για να καλέσουμε, για να έρθει τουρισμός. Κοινότυπο, πιο χρήσιμος από ποτέ. Αυτή τη στιγμή η Κορινθία είναι γεμάτη αξιοθέατα από αρχαία και δεν τα έχουμε αξιοποιήσει. Θα μπορούσαμε να κάνουμε πολιτισμικό τουρισμό. Και δεν το έχουμε αξιοποιήσει. Η Κορινθία προσφέρεται για αυτά. Είτε στα Ίστμια, είτε στην αρχαία Κόρινθο, είτε στην Εμαία. Είμαστε παντού αρχαία. Ή στους Αγίους Θεοδόρους. Στους Αγίους Θεοδόρους σταμάτησε το έργο της διαπλάτησης του Εθνικού Δρόμου πριν 20 χρόνια γιατί βρήκαν την αρχαία Κρωμιών. Και αυτά δεν τα έχουμε αξιοποιήσει. Ποια είναι η θέση του κυρίου Μάρκου όσον αφορά το λιμάνι της Κορίνθου και εμπορικό και μας στέλνει και το χρυσοχοίδη στόχος να γίνει η Ελλάδα διαμετακομιστικός κόμβος στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Η Ελλάδα λόγω της γεωπολιτικής της θέσης μπορεί να παίξει πολλούς ρόλους και θεωρώ ότι τα λιμάνια δεν είναι για να κάνουμε βόλτες, αλλά πρέπει να τα χρησιμοποιούμε εμπορικά. Δικιά μου ερώτηση. Είπες προηγουμένως για τα κουραζιερόπλια. Mm-hmm.
Έχοντας μιλήσει και με τον κύριο Ανόπουλο. Εγώ δεν έχω μιλήσει γι' αυτό. Δεν έχει μιλήσει. Δεν έχει τύχει να μιλήσω. Θα έρθουν τα κρουαζιερόπλια. Ναι. Θα ήθελα να πιστεύω πως. Κοιτάξτε, καλύτερα. Και αν ναι, το πιο βασικό, πώς μπορούμε να αποκομίσουμε ωφέλη από αυτά. Τώρα, συγγνώμη. Θεωρείς ότι άμα έρθουν τρία κρουαζιερόπλια, δεν μπορούμε να αποκομίσουμε ωφέλη από να πουλάμε τυρόπιτες στο λιμάνι μέχρι να οργανώσουμε ολόκληρο κομμάτι του ροπερέιτος και να τους κατευθύνουμε εμείς που θα πάνε. Θεωρείτε... Δεν θα συμφωνήσω. Για εξήγησέ το μας αυτό. Γιατί ο κύριος Δήμαρχος όταν του είπαμε ότι τι κάνουμε, θα έρθουν τα κρουαζιερόπλια, τι κάνουμε λοιπόν για να βγάλουμε χρήματα από αυτούς. Πώς μπορούμε να κερδίσουμε σαν Δήμος Κορινθίων. Και άκουσα κατευθείαν τον κύριο Κακούρο, τον αντιδήμαρχο Λουτρακίου, ότι θα βάλουμε τα μίνι μπάς του Λουτρακίου να τους πάρουμε και να έρθουν στο Λουτράκι και σπάει και στο καζίνο. Κοιτάξτε να δεις, εγώ θεωρώ ότι ο ιδιωτικός τομέας πρέπει να παίζει μεγάλο ρόλο. Τώρα το τι θα κάνουν τα κρουαζιερόπλια, με συγχωρείτε πολύ. Αλλά δεν ξέρουμε τι θα τα κάνουμε, δεν ξέρουμε πώς θα αξιοποιήσουμε 1500 άτομα τα οποία θα κατεβούν στην Κόρινθο. Και σου απαντώ. Από να πουλάμε τυρόπιτες μέχρι να έχουμε tour operators και το συνδέω με αυτό που σας ανέφερε για πολιτισμικό τουρισμό, να τους κατευθύνουμε στην αρχαία Κόρινθος, στην αρχαία Νεμαία, στα Ίστμια, στους Αγίους Οδόρους. Η Ελλάδα είναι, η Κορινθία, συγγνώμη, είναι ιδιότυπο νησί. Αυτό είναι το θέμα μας. Πού θα τους κατευθύνουμε. Κανονικά δεν θα έπρεπε να ξέρουμε πού θα τους κατευθύνουμε, γιατί έχουμε τόσες πολλές επιλογές. Και κάπου εδώ, νομίζω ότι εξαντλήσαμε και τις ερωτήσεις των τηλεθεατών. Έχει ενδιαφέρον πάντως το τι ρωτάνε οι τηλεθεατές όταν έχουν μπροστά τους έναν άνθρωπο που έχει μία θέση, ένα κόμμα. Το θετικό είναι ότι ενδιαφέρεται ο κόσμος και εκτός από τα άμεσα κρίση, τι κάνουμε, πώς θα βγούμε από αυτή την κρίση, ότι φέρνει ερωτήματα που δείχνει ότι έχουν και βάθος χρόνου, προγραμματισμό σε βάθος χρόνου. Πόση σημασία λοιπόν έχει αυτό? Κοιτάξτε να δεις, συγγνώμη, όπως ανέφερα πριν, υπάρχουν τρεις στόχοι. Ο ένας είναι ο βραχυπρόθεσμος, συγγνώμη για τη λαϊκή έκφραση που θα τη βγάλουμε σήμερα. Ο ένας είναι ο μεσοπρόθεσμος, τι θα γίνει σε ένα-δύο μήνες, και ο άλλος θα είναι ο μακροπρόθεσμος, θα γίνει στο εγγύς μέλλον. Όλα αυτά έχουν την ίδια βαρύτητα. Μπορεί να λειτουργήσει ένας Δήμος σαν επιχείρηση? Θα πρέπει η επιχείρηση μόνο να μην λειτουργήσει ως Δήμος, γιατί θα είναι μακάβρια τα αποτελέσματα. Ευχαριστούμε πολύ, Θοδωρή. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ και εσάς, φίλες και φίλοι, που ήσασταν μαζί μας μέχρι αυτή την ώρα. Μαζί μας ήταν ο Θοδωρής Μάρκου, επιχειρηματίας αλλά και στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, σε μια σημαντική θέση όσον αφορά την ανάπτυξη. Άνθρωποι τέτοιοι νέοι είναι αυτό που περιμένουμε τα κόμματα να χρησιμοποιήσουν, ώστε να αντιλαμβάνονται πραγματικά τα προβλήματα των επιχειρήσεων, τα προβλήματα της γενιάς μας, αυτών δηλαδή που για τα επόμενα 30-35 χρόνια θα πρέπει να προσφέρουν σε αυτήν την οικονομία και να διώξουν τους καρεκλοκένταυρους. Η εκπομπή προβάλλει τις επανάληψεις στις 11 το βράδυ και αύριο το πρωί στις 8. Να είστε όλοι καλά, γεια σας.